να ξεκινήσουμε. Είμαι ο Νεκτάριος Νότης, οικονομικός σχολιαστής στον Αθήνα Νέο 4, εκδότης των BNB Daily και FNB Daily, δύο επιχειρηματικών newsletter, και έχω την χαρά και την τιμή να συντονίζω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πάνελ, έναν κύκλο συζήτησης εδώ στο Delphi Economic Forum 2019, το οποίο αφορά, αν θέλετε να ξεκινήσουμε για το χρονόμετρο για να είμαστε on time, να μην ξεχαστούμε, μην την πληρώσουν οι επόμενοι, αφορά στις επενδύσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μπορεί ο τίτλος να φαίνεται τετριμένος, ευκαιρίες και προκλήσεις, όμως βάζουμε ένα τίτλο γενικό και συνηθισμένο για να μπορέσουμε μετά να επεκταθούμε και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Θα συζητήσουμε λοιπόν και έχουμε μαζί μας, ξεκινάω από δεξιά μου προς τα αριστερά, ο κύριος Ιωάννης Γκάνος, είναι Γενικός Διευθυντής στην Alpha Real Estate Management και Investments. Καλησπέρα κύριε Γκάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ο κύριος Ανδρέας Σάντης είναι Γενικός Διευθυντής για τα Δυτικά Βαλκάνια, την Ελλάδα και την Κύπρο της NCH Capital. Καλησπέρα σας κύριε Σάντη. Η NCH Capital, θυμίζω, ταλαιπωρείται με την επένδυση στην Κασιόπη. Ο κύριος Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ο οποίος είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Invel. Καλησπέρα κύριε Παπαχριστοφόρου. Και ο κύριος Ριχάρδος Λαμπίρης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ταλαιπωρία της επένδυσης, διευθύνων σύμβουλος στο ΤΑΙΠΕΔ. Αστείευομαι κύριε Λαμπίρη. Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ λίγο. Παρακαλώ, ήθελα να σας προκαρώ. Ως δημόσιος φορέας τα κάνουμε όλα σωστά. Είναι ο επενδυτής προφανώς που δεν τα κάνει. Νομίζω ότι τηλεοπτικά θα γράφαμε ήδη νούμερα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, ξεκινάμε με κάποιες τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες. Παράκληση θερμή, όχι πάνω από 3 με 4 maximum λεπτά. Απλώς να μας πει ο καθένας τι κάνει, τι σχεδιάζει και να πάμε στην ουσία της συζήτησης. Κύριε Σάντη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Να απαντήσω πρώτα στο διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, έτσι για να ξεκινήσουμε από τη θετική πλευρά. Επειδή τα έχει καταφέρει τόσο πολύ καλά στις ιδιωτικοποιήσεις γενικά που γίνονται τώρα, θα ξεκινήσουν πίσω τις κρατικοποιήσεις. Και το ΤΑΙΠΕΔ από εταιρεία αποκρατικοποιήσεων θα γίνει εταιρεία κρατικοποιήσεων. Να πω και κάτι σημειολογικά πριν ξεκινήσετε. Έχουμε κουμκουάτ εδώ, δεν ξέρω αν έχει να κάνει. Τυχαίο ήταν με την επένδυση στην Κέρκυρα. Έτσι, τα τετράκια είναι κουμκουάτ. Λοιπόν. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πολύ σύντομα μια παρουσίαση της NCH. Η NCH Capital είναι ένα investment management company. Είναι με έδρα της Ηνωμένες Πολιτείες στη Νέα Υόρκη. Είναι ιδιωτικό συμφερόντων. Εποπτεύεται όμως από την κεφαλαία αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται κεφάλαια πέραν των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Με τους επενδυτές της να αποτελούνται από university endowments, corporate and state pension funds, foundations, family investment offices και other institutions. Δραστηριοποιείται κυρίως σε 4 τομείς. Είναι public securities, private equity, agribusiness και real estate. Ιδρύθηκε το 1993 και μέσα σε μια πορεία 25 χρόνων, ιδιαίτερα στο real estate, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής των Βαλκανίων, Ελλάδας και Κύπρου, ασχολείται και έχει επενδύσει σε πέραν των 90 έργων. Έχει αυτή τη στιγμή στην ιδιοκτησία της πέραν των 450.000 τετραγωνικών μέτρων σε οικιστικά, σε εμπορικά κέντρα, σε logistics centers, ξενοδοχεία. Και αυτή τη στιγμή έχει στην κατοχή της πέραν των 28 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων γης προς ανάπτυξη, και αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Κροατία, στο Μαυροβούνιο, Σερβία, Λετωνία, Ουκρανία. Στην Ελλάδα αποφασίσαμε τέλη του 2013 στην πρώτη ιδιωτικοποίηση real estate του ΤΑΙΠΕΔ στην Κέρκυρα, να κάνουμε αυτή την επένδυση. Σήμερα ευελπιστούμε ότι είμαστε στο πολύ τελικό στάδιο ώστε να αδειοδοτηθεί το έργο και να μπούμε στην υλοποίησή του. Και παρά τα όσα έχουμε πει αστειευόμενοι με τον κύριο Λαμπίρη, θα ήθελα να πω ότι αν και προσωπικά έχω αλλάξει νομίζω 4-5 προέδρους, άλλους 4-5 διευθύνων σύμβουλους, ελπίζω αυτή τη φορά με τις επερχόμενες εκλογές δεν θα έχουμε άλλες αλλαγές. Ή θα προλάβουμε να το αδειοδοτήσουμε πριν τις επόμενες εκλογές. Είχαμε μια άριστη συνεργασία με όλη την ομάδα του ΤΑΙΠΕΔ
και θα ήθελα και δημόσια να τους ευχαριστήσω για αυτή τους την βοήθεια και προσπάθεια. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σάντη, και για την τήρηση του χρόνου. Κύριε Λαμπίρη, παρακαλώ. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω όλους και να σας καλησπερίσω που είστε εδώ. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Σάντη για τα πολύ καλά του λόγια. Να ευχαριστήσω και την ομάδα του ΤΑΙΠΕΘ και τον πρόεδρο που είναι εδώ επίσης για την υποστήριξη και τη βοήθεια. Ίσως αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή του κύριου Σάντη πιο εύκολη και γενικότερα πώς να κάνουμε επιτυχημένες επενδύσεις. Προφανώς, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΤΑΙΠΕΘ είναι πολύ καλά. Αυτό το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να το πούμε. Άρα, ενδιαφέρον πολύ κόσμο. Αλλά αυτό νομίζω που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια από το 2011 που ιδρύθηκε το ΤΑΙΠΕΔ είναι η νοοτροπία. Στην Ελλάδα είχαμε πρόβλημα με την νοοτροπία. Ήταν πώς πείθουμε τις τοπικές κοινωνίες, πώς πείθουμε τις τοπικές κυβερνήσεις, το προσωπικό των εταιριών, τις διευθύνσεις των εταιριών, πώς τους φέρουμε το μέρος μας να καταλάβουν ότι τελικά το αποτύπωμα των αξιοποιήσεων των ακινήτων ή των περιουσιακών στοιχείων γενικότερα του δημοσίου δίνουν πίσω στην κοινωνία και στη χώρα τελικά. Και νομίζω αυτό έχει αλλάξει σιγά σιγά με το έργο και με τις, αν θέλετε, τις επιτυχημένες επενδύσεις που έχουμε κάνει. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται απλοποίηση των διαδικασιών και λιγότερο γραφειοκρατία. Νομίζω το ξέρουμε όλοι αυτό και με αυτό θα τα πούμε σε λίγο, μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα όλοι μαζί. Χρειάζεται ένα σταθερό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο. Το είδαμε πάρα πολύ στις αποκρατικοποιήσεις του ΑΔΜΕ και του ΔΕΣΦΑ, όπου επενδυτές κοιτούσαν το ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τελευταίο, αλλά ίσως και πιο σημαντικό από όλα, το οποίο το ξεχνάμε και πολλές φορές δεν το βάζουμε καν στη συζήτηση, ενώ θεωρώ εγώ ότι είναι βασικό στοιχείο, είναι, αν πω τη λέξη σωστά, αειφορία, sustainability. Πρέπει να κάνουμε τις επενδύσεις μας θελτικές προς επενδυτές, γιατί είμαστε ανταγωνιστές στη διεθνή αγορά. Όπως λέει ένας φίλος μου, πρέπει να γίνουμε μαγνήτης των επενδύσεων. Στα επένδυα, όπως είπα, έχουμε μάθει πολλά. Είχαμε πολλά παραδείγματα επιτυχημένων και ελπίζω ακόμα θα έχουμε ακόμα περισσότερα επιτυχημένων επενδύσεων. Για να μην σας κουράσω, θα αναφέρω απλά τρεις. Τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, όπου εκεί έχουμε υποχρεωτικές επενδύσεις 330 εκατομμυρίων. Ο ΔΕΣΦΑ, πάλι με υποχρεωτικές επενδύσεις ιδίου ύψους. Και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που μόλις τώρα ολοκληρώσαμε την επέκταση για άλλα 20 χρόνια. Το συνολικό προϋπολογισμό είναι 2,9 δις επενδύσεων υποχρεωτικών που πρέπει να κάνει ο Βενιζέλος σε αυτά τα χρόνια και πιστεύουμε ότι θα δώσουν 180.000 θέσεις εργασίας στην ευρύτερη τουριστική οικονομία της χώρας και προφανώς για τις άμεσες επενδύσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Από τη στιγμή που απομακρυνθείτε από το Ταμείο, εμείς έχουμε φτιάξει μια μονάδα η οποία λέγεται, τη λέμε εμείς After Sales, αλλά είναι μονάδα παρακολούθησης συμβάσεων. Ουσιαστικά έχει τρία βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη προφανώς είναι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του δημοσίου, να φροντίσει ότι το δημόσιο από την άλλη είναι σωστό προς τον επενδυτή. Το δεύτερο είναι να προσπαθεί να επιλύει προβλήματα πριν ανακύψουν. Οπότε να είναι κοντά στον επενδυτή, να είναι κοντά με τις διάφορες μονάδες διευθύνσης του δημοσίου, ώστε να επιλύει προβλήματα πριν αυτά ανακύψουν. Και το τρίτο, το οποίο θεωρώ ότι ίσως είναι και το πιο ενδιαφέρον, είναι με βάση την εμπειρία την οποία έχουμε αποκομίσει, να έρθει με προτάσεις για τη διευκόλυνση των επενδύσεων στο αδειοδοτικό και άλλα. Ελπίζω λοιπόν ότι έχουμε πάρει μια καλή τροχιά σαν χώρα, πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαμπίρη. Κύριε Παπαχριστοφόρου, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η Invel είναι μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων περιουσίας. Δημιουργήθηκε το 2013 από μια ομάδα ατόμων που δούλευαν πολλά χρόνια μαζί στην Deutsche Bank. Από τότε έχουμε κάνει περίπου 10 επενδύσεις, τοποθετήσεις στην νότια-νότια-ανατολική Ευρώπη, περισσότερο Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο. Η μεγαλύτερη μας επένδυση, όπως όλοι γνωρίζετε εδώ, είναι η Εθνική Πανγαία, όπου έχει και την ιδιαιτερότητα να είναι και ένα ανεξάρτητο όχημα, το οποίο συνεχίζει να επενδύει. Και από την ημέρα που μπήκαμε εμείς στο επενδυτικό σχήμα, έχει υπερδιπλασιάσει το χαρτοφυλάκιό της και τα μισθώματά της. Στόχος για την Πανγαία είναι οι περαιτέρω επενδύσεις και αύξηση του χαρτοφυλακίου της και κάποια στιγμή η εισαγωγή της, η επανασαγωγή της μάλλον, με through re-IPO στην κεφαλαγορά και αύξηση κεφαλαίου. Πρόσφατα, όπως έχετε ακούσει, ήμασταν αρκετά δραστήριοι και στο hospitality. Έχουμε κάνει κάποιες εξαγορές ξενοδοχείων και είναι και ένα από τα βασικά θέματα, τα οποία τομείς που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.
Και γενικά αυτό που ήθελα να πω για την νότιο-νότιο-ανατολική Ευρώπη, ότι εν αντιθέσει με την κεντρική Ευρώπη, είναι μια περιοχή όπου είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει το λεγόμενο local knowledge, η εμπειρία, η εγχώρια ομάδα και η δυνατότητα να μπορείς να διαχειρίζεσαι τις επενδύσεις, διότι εν αντιθέσει με την κεντρική Ευρώπη, όπου υπάρχουν πολύ πιο εύκολα ανάκαμψη στην οικονομία, εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα και είναι σημαντικό να είσαι πάντα πάνω από κάθε επένδυση και να την παρακολουθείς με πολύ λεπτομέρεια και σοβαρότητα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαστοφόρου. Κύριε Γκάνο. Καλησπέρα και από μένα. Εμείς στην Alpha Bank κάναμε μια καινούργια εταιρεία, την Alpha Real Estate Management Investment, ως αποτέλεσμα των εποπτικών αναγκών για μείωση των NPL δανείων και ουσιαστικά για την απομόχλευση του ισολογισμού από τα κακά collaterals ή τα κακά δάνεια που κουβαλάνε απάνω collaterals σε real estate. Ο σκοπός της καινούργιας εταιρείας που στάθηκε πέρυσι είναι η διαχείριση των μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, δηλαδή ό,τι δεν χρησιμοποιεί ο όμιλος για δικές του ανάγκες, είναι κάτω από τη δική μας διαχείριση με σκοπό τελικά την απομάκρυνση των στοιχείων αυτών από τον ισολογισμό. Σήμερα έχουμε υποδιαχείριση περίπου 1 δις ακίνητα, τα οποία είναι είτε legacy REO, προέρχονται δηλαδή από όλη την πορεία της τράπεζας, συγχωνεύσεις με εμπορική ή άλλες τράπεζες, παλαιότερες κατασχέσεις, αλλά και από το κύμα των πληστηριασμών και των debt asset swaps που συνέβησαν πέρσι και θα συνεχιστούν μέχρι το 2021. Σήμερα λοιπόν έχουμε υποδιαχείριση 1 δις ακίνητα, τα οποία προγραμματίζουμε συναλλαγές, κάποιες ήδη ολοκληρώνονται. Μέσα στο 2019 έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε και άλλα πακέτα συναλλαγών, γιατί θεωρούμε μεμονωμένα ακίνητα ή μεμονωμένες συναλλαγές δεν θα βοηθήσουν το έργο μας, έτσι ώστε να διώξουμε αυτά τα στοιχεία ενεργητικού μέχρι το 2021. Οι τρόποι διαχείρισης ή αξιοποίησης αυτών των ακινήτων και τελικά η έξοδος προς το παρόν είναι η πώληση. Στην πορεία θέλουμε να εξετάσουμε και συνεργασίες με επενδυτές για από κοινού αναπτύξεις ακινήτων τα οποία χρήζουν ανάπτυξης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακτήσουμε μεγαλύτερο αριθμό κεφαλαίων από αυτά που προσπαθούμε να ανακτήσουμε. Η παρουσία μας είναι οπουδήποτε υπάρχει παρουσία της τράπεζας, Ελλάδα, Κύπρο, Βαλκάνια. Και σε αυτή τη φάση έχουμε ολοκληρώσει την εσωτερική οργάνωση, βάσεις δεδομένων, υποδομές κτλ. Και προχωράμε στη δημιουργία και άλλων συναλλαγών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκάνο. Νομίζω το βασικό ερώτημα είναι κάτι το οποίο συζητάμε όλοι εδώ και χρόνια και είναι κρίμα να εξαλωθούμε να το συζητάμε, αλλά υπάρχει. Ακούσαμε τον κύριο Λαμπίρη να περιγράφει ένα πλαίσιο το οποίο δυσκολεύει στην ουσία και τη δουλειά του τα ΙΠΕΔ. Και η ερώτηση μου είναι κυρίως στους τρεις που εκπροσωπούν τους επενδυτές, τους ιδιώτες επενδυτές με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Τι είναι αυτό που συναντά ο υποψήφιος επενδυτής εν έτη 2019 πλέον και σε τι βαθμό έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με τα προ-κρίσης δεδομένα. Κύριε Σάντι. Εντάξει, βλέπουμε μια προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες να μπορέσουν να βελτιωθούν και να γίνουν πιο investment friendly στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως κάποια πράγματα είναι εκτός ελέγχου και αυτών που έχουν στο χέρι τους την απόφαση. Υπάρχουν τέτοια δεδαλώδη συστήματα και διαδικασίες. Θα δώσω ένα απλό παράδειγμα. Αρχαιολογία. Υπάρχουν μέσα στην ίδια την αρχαιολογία 4 διαφορετικά τμήματα που μπορεί πολλές φορές να έχουν και αντικρουόμενες απόψεις μεταξύ τους. Δεν ξέρεις ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λάθος. Υπάρχει όμως η θέληση, αυτό θέλω να πω, ότι υπάρχει η θέληση να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Σημαντικότερο απ' όλα είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι θα ήταν πολύ καλύτερα, μια γενική τοποθέτηση, θα ήταν πολύ καλύτερα εάν από την αρχή δημιουργείται μια νέα διαδικασία απλοποιημένη, δεν χρειάζεται κάποιος να ανακαλύψει τον τροχό. Υπάρχουν τεράστια, πάρα πολλά παραδείγματα που μπορεί κάποιος να δει, ώστε να μπορέσει να απλοποιηθεί. Το πιο σημαντικό πράγμα για τη χώρα, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες περιόδους, είναι ξένες επενδύσεις, foreign direct investment. Ό,τι άλλα λεφτά πάρεις, είτε είναι δάνεια είτε ξέρω τι, θα πρέπει να τα επιστρέψεις. Foreign direct investment είναι λεφτά που έρχονται απ' έξω, δημιουργούν θέσεις εργασίας, δημιουργούν ανάπτυξη. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθεί η χώρα σε αυτό το συγκεκριμένο το κομμάτι. Η Ελλάδα είναι ένας μοναδικός προορισμός, συνδυάζει σχεδόν τα πάντα. Χρειάζεται, νομίζω, η θέληση να μπορέσουν να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Και για να γίνω και πιο παραστατικός, βλέπετε ότι γενικά όλοι οι επενδυτές
εδώ είναι και ο Χριστόφορος να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει, βλέπουν πλέον όχι Greenfield Projects. Βλέπουν κάποια κτίρια τα οποία μπορεί να είναι έτοιμα για κάποια βελτίωση, αλλαγή στη χρήση, ώστε να κερδίσουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσει η επένδυση να έχει απόδοση. Δεν μπορεί κάτι που το ξεκινά σήμερα με ένα business plan για τα επόμενα 7 με 10 χρόνια να περνάνε 6-7 χρόνια πριν καν ξεκινήσει η υλοποίησή της. Δεν μιλάω μόνο για μας, μιλάω γενικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα αυτά που θα πρέπει να αλλάξουν. Και επειδή ασχολούμαστε σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη, δυστυχώς χώρες άλλες οι οποίες είναι θεωρητικά πιο πίσω από την Ελλάδα, και θα φέρω παραδείγματα, Μαυροβούνιο. Εκεί αγοράσαμε το ακίνητο πολύ μεταγενέστερα χρονικά από τη στην Κέρκυρα και είμαστε σχεδόν έτοιμοι σε 3 με 4 μήνες να ξεκινήσουμε κατασκευαστικά. Πρέπει κάποια πράγματα να βελτιωθούν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οτιδήποτε άλλο γίνει είναι απλά παυσίπονα και όχι θεραπεία. Κύριε Παπαχριστοφόρου. Υπάρχουν και χειρότερα. Δεν έχεις κάνει κάτι στη Ρώμη, ίσως. όπου όταν είχαμε κάνει την επένδυση στα πολυκαταστήματα Λαρενασέντε, στο κατάστημα της Ρώμης, μας πήρε 10 χρόνια να βγάλουμε τις άδειες. Άρα υπάρχουν και χώρες με χειρότερα αρχαιολογικούς φορείς και δυσκολίες. Κοιτάξτε, έχω λίγο διαφορετική αντιμετώπιση. Συμφωνώ σε ό,τι έχει πει νωρίτερα ο κύριος Σάντης, αλλά είναι, η αντιμετώπιση είναι ως εξής. Έχουμε αυτό που έχουμε, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να εξελιχθούμε και να κάνουμε αυτό που θα κάνουμε με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν λέμε ότι κολλάμε, είτε λέγεται αρχαιολογία, είτε λέγεται οποιοδήποτε άλλη γραφοκρατία, δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα. Άρα πρέπει να βρούμε τους τομείς όπου η δυνατότητα να κάνεις κάτι πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά μπορεί να γίνει. Χαρακτηριστικά ότι, όπως σας είπα, η Invel δημιουργήθηκε το 2013 και τώρα έχουμε 2,5 δισεκατομμύρια ακίνητα υπό διαχείριση, περίπου 1 δισεκατομμύριο διακεφάλαια, το οποίο το βρίσκω αρκετά καλό, δεδομένου ότι ξεκίνησαμε από το 0 πριν 5 χρόνια και επενδύουμε, σας λέω, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ιταλία βασικά. Και συμφωνώ, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο ότι τα Greenfield Projects, δηλαδή τα developments, αυτά είναι πολύ, έχουν μεγάλο χρονοδιάγραμμα και είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εμείς και για λόγους planning και permissions είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί ή θα κοιτάμε με πολύ περισσότερο σκεπτικισμό. Άρα η Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν έχει κάτι κοινό, γιατί είδαμε το Μαυροβούνιο και είδαμε και την περίπτωση της Ιταλίας, της Ρώμης, έτσι που μας είπε ότι... Ναι. Να κοιμόμαστε σαφώς χειρότερα. Δεν υπάρχει σύγκριση. Κύριε Γκάνο. Η δική μου εμπειρία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι πριν την Alpha Bank, 14 χρόνια σε private equity στην περιοχή. Τολμώ να πω ότι ήταν πολύ φιλικότεροι στους ξένους επενδυτές από ό,τι η Ελλάδα, σε πολλά μέτωπα, είτε αυτό λέγεται φορολογία, είτε λέγεται αδειοδότηση, urban planning κτλ. Δηλαδή Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κροατία. Υπήρχε banking στις χώρες αυτές, banking το οποίο δεν ήταν κυρίως τοπικό, ήταν εισαγόμενο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Σημαίνει ότι ήταν πιο aggressive στους χρηματοδοτικούς όρους, υπήρχε know-how για δύσκολα structures, υπήρχαν και ελληνικές τράπεζες οι οποίες υποστήριξαν αρκετά τις ελληνικές εταιρείες και real estate και άλλες οι οποίες πήγαν στην περιοχή. Οι αγορές αυτές χτυπήθηκαν πάρα πολύ από την κρίση, αλλά βγήκανε και γρηγορότερα από εμάς από την κρίση. Δηλαδή, σήμερα, είχα φέρει ένα διάγραμμα, οι αγορές αυτές πιάσανε το πικ ξανά μετά την κρίση, στο επόμενο slide, αν μπορείτε. Σε investment volume πιάσανε το πικ το 16-17 και από τότε σιγά-σιγά άρχισε να χαμηλώνει. Η Ελλάδα ήταν εκτός αυτής της εικόνας. Άρα, μιλάμε για αγορές οι οποίες γίνανε institutionalized πιο γρήγορα από τη δικιά μας. Μπήκανε πάρα πολλά χρήματα σε ξένες άμεσες επενδύσεις. Το προϊόν του real estate που κατασκευάστηκε, το stock το καινούριο, είναι πολύ κοντά στο stock που βρίσκουμε στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή κτίρια που κατασκευάστηκαν τελευταία πενταετία στο Βουκουρέστι, στη Σερβία, στην Κροατία, στη Βουλγαρία. Είναι πολύ καλύτερα αυτών που βρίσκουμε στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν μιλάω για αυτά που κατασκευάζουμε σήμερα, έτσι, αυτά είναι πλέον εξίσου καλών προδιαγραφών. Άρα, η Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρά τις δυσκολίες που είχε, είχε και πάρα πολλά καλά,
τα οποία βοήθησαν τους επενδυτές και να βγάλουν αποδόσεις, αλλά και οι ίδιες οικονομίες βοηθήθηκαν προσελκύοντας κεφάλαια. Κύριε Λαμπίρη, περιγράψατε πριν τα θέματα που υπάρχουν στην Ελλάδα και πολύ τα γνωρίζουμε. Το ερώτημα είναι, έχει δύο σκέλη. Πώς το ΤΡΑΙΠΕΔ αντιμετωπίζει το θέμα της γραφειοκρατίας, του κρατικού μηχανισμού και το θέμα των αποφάσεων από θεσμικά όργανα που δεν έχουν καμία καλώς εννοούμενη ευελιξία και μένουν στο στενό πλαίσιο του γράμματος του νόμου, και αν επί της ουσίας και επί των τύπων, αλλά επί της ουσίας κυρίως, έχετε την εξουσία, τη δυνατότητα να ξεπεράσετε τέτοιους, να βοηθήσετε να ξεπεραστούν τέτοιοι σκόπελοι. Δηλαδή να πείσετε κρατικούς αξιωματούχους οι οποίοι είναι περιχαρακωμένοι σε αυτό που γνωρίζουν στο γράμμα του νόμου, ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν από διαφορετικό πλαίσιο και προοπτική επενδύσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εμείς κάναμε μια εσωτερική άσκηση, έχουμε πάρει ένα δικηγορικό γραφείο να μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε και καλύτερα τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής στο αδειοδοτικό, τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και επίσης τι θα μπορούσε να γίνει για να βελτιώσουμε τους δύο βασικούς, αν θέλετε, παράγοντες που βλέπουμε, τους ανασταλτικούς, αδειοδοτικές διαδικασίες, οι οποίες είναι χρονοβόρες και γενικότερα τη ευρεία έννοια της γραφειοκρατίας. Στα δικά μας τα θέματα είδαμε ότι πολλές διαδικασίες, τις οποίες τις τρέχαμε sequentially, θα μπορούσαμε να τις κάνουμε παράλληλα, έτσι μειώνοντας το χρόνο ρήμανσης. Και θα έρθω λίγο τώρα σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι η ρήμανση των διαφόρων ακινήτων που έχουμε. Ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε είναι ο εξής. Είναι καταρχάς θέλουμε να μιλάμε με την επενδυτική κοινότητα, να ακούμε το feedback και τι θα θέλανε για συγκεκριμένο ακίνητο, πώς θα ήταν καλύτερα να το αξιοποιήσουν. Άκουσα πολύ, ήταν πολύ ενδιαφέρον το ότι κοιτάμε κυρίως το brownfield αντί το greenfield, γιατί εμείς έχουμε και αρκετά greenfield projects, οπότε αυτό θα θέλαμε να το επεκτείνουμε λίγο στην κουβέντα μας, ίσως αργότερα. Γυρνώντας όμως στα εργαλεία τα οποία έχουμε εμείς, έχουμε πριγκιστεί με ένα εργαλείο το οποίο λέγεται ΣΧΑΔΑ, το οποίο είναι το σχέδιο χωρητικής ανάπτυξης, το οποίο ουσιαστικά μας βγαίνει με ένα προοδικό διάταγμα, υπάρχει πολλή δουλειά πίσω από αυτό και ουσιαστικά δίνει τις βασικές χρήσεις γης για ένα κίνητο το οποίο θα δώσουμε. Και αυτό νομίζω βοηθάει πάρα πολύ τις επενδύσεις. Προφανώς μετά από εκεί υπάρχουν πολλά στάδια τα οποία πρέπει να γίνουν. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Ιδανικά, ας πούμε, για το Καστέλο Μπιμπέλη το βγάλαμε με σχαδά και προοδικό διάταγμα, τη Μαρίνα Αλίμου και Χίου. Και ίσως ενδιαφέρον να δείτε ότι για τη Μαρίνα Αλίμου, μια μεγάλη μαρίνα στον ιστό της πόλης, λειτουργούσε 30 χρόνια χωρίς άδεια λειτουργίας. Και πραγματικά, μπράβο στα στελέχη του ΤΑΙΠΕΘ που μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού, ένα χρόνο και βάλε, προσπαθούσε να βγάλουν άδεια. Είναι πραγματικά. Εμένα με ξεπερνάει ότι υπήρχε αυτή η μαρίνα και δεν είχε άδεια λειτουργίας. Λοιπόν, για γύρω στο ερώτημά σας, λοιπόν, προσπαθούμε με τα εργαλεία που έχουμε να το περκίζουμε, προσπαθούμε με την μονάδα που σας είπα νωρίτερα να είμαστε δίπλα στον επενδυτή και κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της ολοκλήρωσης του έργου, μεσολαβούμε και εμείς με τις διάφορες υπηρεσίες. Δεν σας κρύβω ότι και εμείς μαθαίνουμε καινούργια πράγματα που δεν τα ξέραμε. Ενδεικτικά, πήγαμε να πάρουμε στο Καστέλο Μπιμπέλη ένα έγγραφο το οποίο είναι από το Υπουργείο Αμήνης και μας ήρθε ένα τετρασέλιδο με ερωτήσεις και δικαιολογητικά. Οπότε εκεί που νομίζαμε θα το κλείσουμε σε μια εβδομάδα, θα μας πάρει ένα μήνα. Αλλά θα το κάνουμε. Και εκεί πάμε χέρι-χέρι με τον επενδυτή. Οπότε νομίζω ίσως το βασικότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έρθουμε προτάσεις. Η πρόταση που έχουμε και τη δουλεύουμε σαν τα ΙΠΕΔ είναι να έχουμε ένα κεντρικό φορέα οργάνωσης ή διοίκησης, το οποίο θα μεσολαβεί με όλες αυτές τις υπηρεσίες των Υπουργείων, των αρχαιολογών και ούτω καθεξής, ώστε να μπορεί να υπάρχει ένας συντονισμός και να μπορούμε να προχωράμε τα έργα γρηγορότερα. Γιατί δεν νομίζω ότι, με το, όπως είπε ο κύριος Σάντης, νομίζω που είχε τέσσερις υποαρμοδιότητες στην αρχαιολογία και ποτέ κανείς δεν ξέρει ποιος έχει αρμοδιότητα ή όχι. Έτσι θα μπορεί να επιληθεί. Έχουμε και κάποιες προτάσεις του στυλ ότι αν σε τρεις εβδομάδες, ας πούμε, δεν έχεις απάντηση, αναλαμβάνει αυτό το καινούριο, να το πω έτσι, όργανο και ούτω καθεξής. Οπότε νομίζω πολλά μπορούμε να κάνουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Τώρα, κύριε Γκάνο, ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας? Είναι ένα πλαίσιο υποστηρικτικό ή ανασταλτικό της δραστηριότητάς τους? Έχουμε αρμοδιότητες εδώ πέρα να μιλήσουν για τις ΑΕΑΠ, αλλά σίγουρα είναι ένας θεσμός ο οποίος φέρνει liquidity στην αγορά. Φέρνει transparency, φέρνει πράγματα τα οποία τα χρειαζόμαστε. Πρέπει να έχουμε ΑΕΑΠ, μεγαλύτερες ΑΕΑΠ. Για να έχουμε όμως αυτό το θεσμό, πρέπει να έχουμε και κατάλληλο στόκ ακινήτων. Η χώρα μας δυστυχώς δεν είναι εξοπλισμένη με το καλύτερο δυνατό στόκ. Το λέμε χρόνια.
Υπάρχουν πολύ λίγοι developers έως κανένας. Ένας έχει μείνει ουσιαστικά, μεγάλος, στην demand, η οποία φτιάχνει κτίρια προδιαγραφών τα οποία ενδιαφέρουν τις ΑΕΑΠ. Το υφιστάμενο stock, όταν βγαίνει κάτι καλό στην αγορά, γίνεται τεράστιος ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτών για να τα πάρουν. Άρα υπάρχει σήμερα appetite από ΑΕΑΠ ή επενδυτές για να στήσουν ΑΕΑΠ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει δυστυχώς το κατάλληλο προϊόν. Εμείς τρέξαμε μια συναλλαγή πριν κάποιους μήνες, η οποία τελειώνει τώρα, και είδαμε ενδιαφέρον από σημαντικές εταιρείες του ελληνικού χώρου και νέες που έρχονται για να επενδύσουν σε ακίνητα. Η τιμή η οποία πιάσαμε ήταν πέρα από το στόχο που είχαμε βάλει. Άρα βλέπουμε ότι οι επενδυτές υπάρχουν. Τώρα, το περιβάλλον δεν είναι το φιλικότερο και λόγω φορολογίας. Αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια το ποσοστό φορολόγηση των ΑΕΑΠ σε βαθμό τέτοιο που τις έφερε πολύ κοντά με μια απλή ΑΕ στα φορολογικά ωφέλη. Άρα, γιατί κάποιος να μπει στη διαδικασία να στήσει μια ΑΕΑΠ όταν έχει τα regulatory requirements, το κόστος να την τρέχεις, όταν η φορολογία σε φέρνει περίπου μία ή άλλη με μια τυπική ΑΕ. Συνεπώς, ο κλάδος των επενδύσεων ακινήτων πρέπει να πάρει κάποια προνόμια τα οποία χρειάζονται, έτσι ώστε να αποτελέσει κίνητρο και για τις τράπεζες να κάνουν κάποιες κινήσεις απομόχλευσης των ισολογισμών από τα ακίνητα, αλλά και από τους ίδιους τους επενδυτές να μπορέσουν να κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Κύριε Παπαχριστοφόρου, εσείς και μέσω της Πανγιά που δραστηριοποιήσετε. Το πλαίσιο είναι, βοηθάει. Κοιτάξτε, το πλαίσιο των ΑΕΑΠ το έχουμε πει πολλές φορές, είναι πάρα πολύ καλό και σίγουρα θα θέλαμε και εμείς να υπήρχαν και περισσότερες ΑΕΑΠ και μεγαλύτερες. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη κοντά σε εμάς που τώρα πλέον δεν υπάρχει. Οπότε θα θέλαμε αυτό να ξαναδημιουργηθεί με τον αλφαβήτα τρόπο, διότι είναι πιο υγιές για το industry να μην υπάρχει μόνο ένας μεγάλος παίκτης στην αγορά, να υπάρχουν πολλοί και μεγάλοι. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γκάνο για το θέμα για το φορολογικό πλαίσιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει τάχιστα να βελτιωθεί και να διορθωθεί. Να επανέλθει λοιπόν στα προκαταρκτικά στάδια που ήταν. Και από εκεί και πέρα είναι σίγουρα τα REITs γενικά είναι ένα όχημα που πανευρωπαϊκά και στην Αμερική έχουν μεγάλη απήχηση, έχουν predictable cash flow, έχουν dividends, είναι τα πράγματα που οι ξένοι επενδυτές τους αρέσει πάρα πολύ και είναι και ένας εύκολος τρόπος να επενδύσουν σε μια χώρα χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε διαδικασίες αδειοδότησης που έλεγε πριν ο Ανδρέας για development κλπ. Άρα μπορεί να πάρει κάποιο exposure στο τομέα της ακίνητης περιουσίας, στο real estate, μέσω μιας ΑΕΑΠ με πολύ λιγότερα ρίσκα και με πολύ μεγαλύτερο liquidity. Άρα νομίζω ότι η βελτίωση και του φορολογικού πλαισίου και κάποιων άλλων θεμάτων τα οποία συζητάμε η ομάδα που έχουν, που είναι ίσως από τις πιο αξιόλογες που έχω ποτέ γνωρήσει, με την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, είναι σημαντικό αυτά να υλοποιηθούν ώστε να, σαν όχημα, η ΑΕΑΠ να είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Κύριε Σαντή. Θα συμφωνήσω ότι το φορολογικό πλαίσιο και ιδιαίτερα οι συχνές αλλαγές δημιουργούν προβλήματα. Δεν μπορείς να ξεκινάς μια επένδυση, να επενδύεις σε μια χώρα, σε ένα τομέα, να ξεκινάς με αλφα δεδομένα και αυτά να αλλάζουν στην πορεία σημαντικά. Οτιδήποτε, είτε αυτό είναι φορολογικό, είτε είναι κίνητρο πολεοδομικό, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες και προοπτικές για επενδύσεις, είτε αυτές είναι ξένες, είτε αυτές είναι από την εγχώρια τους επενδυτές, νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες και οι φορολογικές, και οι αδειοδοτικές και οι πολεοδομικές, ώστε να ευκολυνθεί ο επενδυτής. Δεν λέμε να υπάρξει παραβίαση ή βιασμός, αν θέλετε, των κανόνων και της νομοθεσίας. Όχι, απλά μέσα στα πλαίσια τα νομοθετικά να δημιουργηθούν τέτοιες διαδικασίες που να ευκολύνουν μια επένδυση, είτε αυτή είναι από έξω είτε είναι εντός Ελλάδος. Δεδομένου ότι έχετε ενδιαφέρον στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην Κύπρο, οι μέτοχοι τι σας λένε που βλέπουν αυτές τις διαφορές στην αντιμετώπιση των επενδύσεών τους?
Εντάξει, από τη στιγμή που αποφασίσαμε να επενδύσουμε σε αναπτυσσόμενες αγορές, αν θέλετε, είναι κατά κάποιο τρόπο μέσα σε κάποια πλαίσια αναμενόμενες κάποιες δυσκολίες που πιθανόν να παρουσιαστούν. Εκείνο που δεν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, ιδιαίτερα για τα Greenfield, και το επαναλαμβάνω, είναι αυτό το θέμα των τεράστιων καθυστερήσεων, ειδικά όταν αυτά δεν οφείλονται σε θέματα τα οποία δεν έπρεπε καν να δημιουργηθούν. Υπάρχει καθυστέρηση απλά και μόνο γραφειοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. 2019 προς 20, μια απόφαση πρέπει να είναι υπογραμμένη από τους 5 υπογράφοντες στο ίδιο χαρτί σε hard copy. Μικρά πράγματα, τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση καθυστέρηση μπορεί να δημιουργήσουν. Και είναι αλυσιδωτά. Αν καθυστερήσει το ένα, καθυστερά το άλλο που ακολουθεί και ούτω καθεξής. Δεν θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό το πράγμα, λες και ήρθαμε εδώ για να κλάψουμε. Όχι, δεν κλαίμε. Μια χαρά έχουμε. Πάμε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε έτοιμοι, έχουμε τη θέληση να προχωρήσουμε στην επένδυση και επαναλαμβάνω, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να το κάνουμε. Γενικότερα για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, πιστεύω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρον για επενδυτικούς σκοπούς περιοχή. Πρόβλημα παρουσιάζεται όπως το Μαυροβούνιο ή αν θέλετε ακόμη και η Κροατία, ότι στο hospitality sector, ιδιαίτερα στα παράλια, είναι σχετικά μικρές η περίοδος του καλοκαιριού, την οποία προσπαθούν να αυξήσουν και εκεί. Κάτι που γίνεται στην Ελλάδα μέσω της Fraport και την αναβάθμιση των αεροδρομίων, 7 πρώτα, άλλα 7 σε δεύτερο στάδιο. Και ναι, πιστεύω ότι, και όπως είπε και ο κύριος Γκάνος προηγουμένως, υπάρχει το appetite, υπάρχει διάθεση για επενδύσεις, υπάρχει το χρήμα για να γίνουν οι επενδύσεις. Ψάχνουν όλοι τέτοιες επενδύσεις που θα πληρούν τα κριτήρια να είναι attractive σε επενδυτές, να μπορεί να δοθεί ένα dividend, να μπορεί να είναι cash convertible, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τα κριτήρια, κύριε Παπαχριστοφόρου, για την επιλογή ενός ακινήτου Greenfield για επένδυση. Και διαφέρουν από τα έτοιμα κίνητα. Με ποια κριτήρια εσείς τοποθετήσετε? Νομίζω ότι δεν είμαι ο ειδήμων για τα Greenfield, διότι όπως έχω πει και προνωρίτερα, όπως επισήμανε και ο Ανδρέας, δεν είναι κάτι το οποίο κοιτάμε πολύ, με πολύ ενδιαφέρον. Όχι, προς Θεού, υπάρχουν και αναφέρεται πριν demand. Η demand είναι μια πολύ αξιόλογη εταιρεία. Έχουν κάνει και κάνουν και μια σειρά από πολύ αξιόλογα developments. Κάποια από αυτά τα έχουμε συνεπενδύσει. Άρα, ασφαλώς και θα κοιτάξουμε και νέο stock, ειδικά σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, όπου δεν υπήρχε καθόλου προσφορά την τελευταία δεκαετία και ίσως και περισσότερο. Άρα, αυτό που θα κοιτάγαμε λοιπόν είναι καταρχήν ένα, αν υπήρχε ένα Greenfield project, και σας λέω, κοιτάμε πολύ επιλεκτικά, όχι ένα, περισσότερο από ένα και δύο και τρία, θα είναι πρώτον να είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο να μην είναι πολύ περίπλοκο, δηλαδή με θέματα αρχαιολογίας, πράσινο κτλ, environmental, δηλαδή να μην έχουμε τέτοια θέματα. Κατά δεύτερο λόγο, να είναι σε χώρους όπου να μην υπάρχει ανταγωνιστικό προϊόν ή να είναι ένα νέο προϊόν το οποίο θα μπορεί να έχει μια κυριάρχουσα θέση στην εγχώρια αγορά και να υπάρχουν και μισθωτές οι οποίοι θα είναι οι κατάλληλοι και αξιόλογοι και φερέγγοι για το μέλλον. Άρα είναι ένα συνδυασμός από στοιχεία τα οποία θα κοιτάγαμε σε κάποιο Greenfield Development. Κύριε Γκάνο. Ναι, η εμπειρία όλων μας από Greenfield Development στην Ελλάδα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Είναι projects τα οποία θέλουν αρκετό χρόνο για να οριμάσουν. Κατά το παρελθόν, δεκαετία 90 και αρχές 2000, είδαμε δυστυχώς ξένους developers να έρχονται στην Ελλάδα και να καίγονται κυριολεκτικά από τέτοιου είδους developments. Παρόλα αυτά, το περιβάλλον και η νομοθεσία και η διάθεση του δημοσίου δείχνει κάπως να βελτιώνεται, χωρίς να είμαστε στο επιθυμητό. Υπάρχουν σήμερα και ξένοι developers και επενδυτές που θέλουν να αναλάβουν τέτοιο ρίσκο, λίγοι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ενδιαφέρον, έρχονται στην Ελλάδα, κοιτάνε. Το γεγονός ότι δεν είχαμε developments τα τελευταία χρόνια είχε ένα καλό και ένα κακό. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε καινούριο stock καλής ποιότητας. Το καλό είναι ότι δεν πήγαμε σε oversupply, έτσι ώστε να έχουμε πάρα πολλούς ελεύθερους χώρους, τους οποίους δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αλλά ήρθε η ώρα να τα δούμε αυτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο σαν αγορά
να μην μπορούμε να κάνουμε greenfield developments, να μην μπορούμε να φτιάξουμε νέο stock. Γιατί υπάρχει ένας Δήμος ο οποίος έχει μια άποψη, γιατί υπάρχει μια υπηρεσία η οποία πρέπει να εκδώσει κάποια χαρτιά και δεν τα εκδίδει. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Κύριε Λαμπίρη, η εικόνα έχει βελτιωθεί. Έχουμε ακόμα θέματα να λύσουμε, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εσείς τι είναι αυτό το οποίο μπορείτε να υποσχεθείτε με σιγουριά μέσα σας, ότι δεν θα εκτεθείτε σε έναν επενδυτή που έρχεται σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος? Τι μπορείτε να του πείτε, δηλαδή, ότι έλα εδώ να επενδύσεις και εμείς ως τα επένδυμα κάνουμε αυτά. Και θα τα κάνουμε και θα προχωρήσουν εξαρτήτως εμποδίων που τυχόν συναντήσουμε στον δρόμο μας. Το σίγουρο είναι ότι θα είμαστε δίπλα του. Αυτό είναι που μπορούμε να το υποσχεθούμε και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει στην πράξη. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μέχρι το σημείο το οποίο το έχουμε οριμάσει το ακίνητο είναι αυτό που είναι. Είναι αυτό το οποίο έχει δύο επενδυτές και είναι αυτό το οποίο μπορεί να αναπτύξει. Από εκεί και πέρα, νομίζω πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Εγώ όμως θα ήθελα να. Από το βήμα εδώ να βάλουμε μια πρόσκληση. Να βάλουμε μια πρόσκληση στον ιδιωτικό τομέα και σε όλους τους παρευρισκόμενους. Όπως και εμείς και εσείς αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας διάφορα προβλήματα. Τα ξέρετε όσο καλά, ίσως και καλύτερα από εμάς. Γιατί δεν μαζεύεστε, μπορεί να χρησιμοποιήσετε, αν θέλετε, το iPad σαν κεντρικό, αν θέλετε, να μαζεύει τις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, γιατί το χρειαζόμαστε. Άρα, γιατί και εσείς δεν βάζετε, αν θέλετε, τις δικές σας δυνάμεις. Να έρθουμε με προτάσεις, τις οποίες μπορούμε να τις συζητήσουμε μαζί και μαζί μπορούμε να πάμε μετά στους αρμόδιους υπουργούς, στις αρμόδιες υπηρεσίες, να τις προμοτάρουμε πάντα με το γνώμονα του δημόσιου συμφέροντος και το καλό των επενδύσεων. Κύριε Γκάνο. Να συμπληρώσω εδώ ότι δεν μπορούμε να τρέχουμε όλοι στο ΤΑΙΠΕΔ, γιατί ας πούμε, εμείς και οι Πειραιώσοι έχουμε πάρει ένα project που λέγεται Βοτανικός, από την περίπτωση Βοβού. Έτσι, έχουμε βάλει ένα best in class developer, τη Heinz, να μας βοηθήσει να το πάμε παραπέρα. Υπάρχει προεδρικό διάταγμα, προβλέπει κάποια πράγματα. Είναι τόσο μπερδεμένη η όλη κατάσταση για να μπορέσουμε να το ξεμπλοκάρουμε, που πραγματικά. Δεν είναι θέμα τα iPad, λέτε. Δεν είναι θέμα τα iPad. Το iPad έχει μια περίμετρο ακινήτων, τα του δημοσίου, τα οποία προσπαθεί μέσα από τα εργαλεία που έχει να τα πάει παραπέρα. Τα υπόλοιπα. Τώρα. Ναι, παρακαλώ. Θα έλεγα, συμφωνώ μαζί σας και προφανώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλο τα πάντα, αλλά πιστεύω υπάρχουν πολλές παράλληλες. Και ανταλλάζοντας απόψεις και ακούγοντας τα προβλήματα που έχετε εσείς και πιθανώς εμείς πώς μπορεί να έχουμε επιλύσει κάποια από αυτά, ίσως να μπορούμε να σας βοηθήσουμε, να σας δώσουμε κάποιες ιδέες. Και αντιστρόφως, δηλαδή και εμείς χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κινητά μας πιο γρήγορα. Τώρα θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γκάνο και τον κύριο Παπαχριστοφόρου, πόσο επηρεάζει την ελληνική κτηματαγορά η επίσπευση των διαδικασιών σε θέματα repossession ή και των πληστηριασμών από τα κόκκινα δάνεια, κύριε Γκάνο? Ναι, αυτό που λέω για τα κόκκινα δάνεια είναι ότι δεν είναι ένα freelance για τις τράπεζες. Δηλαδή τα ακίνητα που έρχονται πάνω στις τράπεζες από τη διαχείριση του NPL δεν έρχονται for free, δεν έρχονται τσάμπα. Τα ακίνητα αυτά μαρκάρονται σε τιμές αγοράς. Και αυτό το λέω γιατί συνήθως υπάρχει μία εντύπωση ότι τα ακίνητα αυτά έρχονται σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές και άρα θα βγουν στην αγορά σε εξίσου χαμηλές τιμές. Αυτό δεν ισχύει για πολλούς λόγους. Τώρα, η ελληνική αγορά, η ελληνική τραπεζική κατάσταση λόγω νομοθεσίας, λόγω κεφαλαϊκής επάρκειας, λόγω πολλών αιτιών, δεν προχώρησε όσο γρήγορα θα έπρεπε στην απομόχλευση των ισολογισμών από τα NPLs. Παρ' όλα αυτά, αυτό γίνεται σήμερα. Γίνεται με ένα επιταχυνόμενο ρυθμό. Οι τράπεζες παίρνουν ακίνητα πάνω τους. Εμείς θεωρούμε ότι παίρνουμε ακίνητα επιλεκτικά και όχι ό,τι μας δίνει το NPL να πάρουμε. Έτσι, διαλέγουμε, έχουμε μια διαδικασία συγκεκριμένη, eligibility criteria, γίνεται underwriting από εμάς, έτσι ώστε να πούμε στο NPL, αν να το πάρουμε, το παίρνουμε σε αυτή τη τιμή και όχι σε οποιαδήποτε τιμή. Αυτό έχει επιταχύνει τις διαδικασίες ανάκτησης κάποιων collaterals, τα οποία θα τα βγάλουμε στην αγορά. Άρα, τα επόμενα χρόνια θεωρώ ότι οι τράπεζες θα είναι από τους μεγαλύτερους buyers, παύλα επενδυτές ακινήτων μέσω της διαδικασίας διαχείρισης των NPLs και ταυτόχρονα επειδή το real estate δεν είναι core business για την τράπεζα, για καμία τράπεζα, είμαστε υποχρεωμένοι αυτά να τα βγάλουμε και στην αγορά προς πώληση. Διασφαλίζοντας πάντα τις αξίες στα ευλία της τράπεζας. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα δούμε την άρση των στρεβλώσεων σε διαμόρφωση των τιμών που νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν στην ελληνική κτηματαγορά. Και πότε? Η άρση των στρεβλώσεων γενικά έχει πολλούς λόγους. Θεωρώ ότι η ερώτηση δεν είναι ότι οι τράπεζες έχουν δημιουργούν κάποια στρέβλωση. Όχι, δεν εννοώ αυτό.
Πρέπει να ο νόμος Κατσέλη, για παράδειγμα, είναι διατηρεί στρέβλωσης, ναι. Έτσι. Είναι μια στρέβλωση, ναι. Έχουμε δει ακίνητα, ας πούμε, στη δικιά μας περίπτωση, ακίνητο επί της Διονυσίου Αεροπαγήτου, να εντάσσεται στο νόμο Κατσέλη. Φαντάζομαι δεν ήταν αυτό το πνεύμα του νομοθέτη, έτσι, αυτά τα ακίνητα. Σίγουρα δημιουργούν στρεβλώσεις. Εμείς ζητούμε να είναι πιο ευέλικτα τα πράγματα, έτσι ώστε αυτή η παθογένεια των NPL να τελειώσει γρήγορα. Κύριε Παπαχριστοφόρου. Για μας και σίγουρα μας ευχαριστεί το γεγονός ότι έχει αρχίσει να γίνεται αυτή η απομόχλευση από τις ελληνικές τράπεζες. Νομίζω ο νόμος είχε πάρει στο Δεκέμβριο του 2015, τώρα είμαστε 19, αλλά έχουμε δει κάποια μεγάλα transactions στους τελευταίους 6 με 12 μήνες. Είναι ένα καλό σημάδι, διότι καταρχήν, αν πάρω την μεριά της Παναγία, που είναι το φυσικό exit για κάποια repossessed assets, τα οποία θα έχουν αυτά τα funds, όπου κοιτάνε τάχιστα να ρευστοποιήσουν τις εξαγορές που κάνουν μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όσον αφορά άλλα projects που ασχολείται η Invel, που είναι λίγο πιο τεχνικά και δεν εμπίπτουν στο νόμο της ΑΕΑΠ, για παράδειγμα την εξαγορά δανείων με redevelopment, έχουμε το πλεονέκτημα εμείς που δεν έχουν πολλά από αυτά τα funds να είμαστε σε τελική ανάλυση real estate investors, οπότε δεν μας ενδιαφέρει να αγοράσουμε ένα δάνειο στα 2 ευρώ και να το πουλήσουμε στα 3, αλλά να το πάρουμε ξέρω στα 3 και να το αναπτύξουμε και να βάλουμε περαιτέρω κεφάλαια και να το πουλήσουμε ξέρω στα 10. Άρα για μας είναι νέο supply προϊόντος για επενδύσεις. Οπότε και από πανιάς πανγέας για κάποια repossessed assets και για μεριά Invel, αυτή είναι μια πολύ καλή εξέλιξη για το μελλοντικό μας pipeline σε νέες επενδύσεις. Άλλωστε, θέματα πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων και μείωσης μη εξυπηρετούμενων έκθεσης των τραπεζών δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα, έχουμε και στην Κύπρο, έχουμε και σε άλλες χώρες. Κύριε Σάντι, η NCH Capital ενδιαφέρεται για τέτοιες περιπτώσεις? Σίγουρα ενδιαφέρονται οι NCH, όπως ενδιαφέρονται και διάφοροι άλλοι. Ήδη στην Κύπρο νομίζω έχει προχωρήσει περισσότερο. Έχουν δημιουργηθεί, για παράδειγμα, κάτω από την Τράπεζα Κύπρου, που ήταν η μεγαλύτερη τράπεζα στο νησί, δημιουργήθηκε το Real Estate Management Unit, όπου έχει μαζέψει αρκετά ακίνητα και με διάφορες διαδικασίες τα βγάζει έξω στην αγορά. Εμείς έχουμε πολύ πρόσφατα προχωρήσει στην αγορά μέσω αυτής της οδού ακίνητα, τα οποία είναι περίπου στα 30 εκατομμύρια, τα οποία θα αναπτύξουμε. Το ίδιο και η Παγκαία και η Invel έχουν προχωρήσει σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ειδικά κάποιος που ασχολείται και με το hospitality. Αντιλαμβάνεστε ότι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ξενοδοχείων τα οποία πιθανόν να είναι κάτω από αυτή την κατηγοροποίηση, και πάρα πολλοί επενδυτές είμαι βέβαιος ότι αναμένουν να δουν την εξέλιξη και τις πιθανότητες εξασφάλισης τέτοιων ακινήτων. Είναι η Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πικ της για επενδύσεις αυτή την περίοδο? Στο πικ της είναι σχετικό, είναι εκτίμηση του καθενός. Άλλοι μπορεί να θεωρούν ότι τώρα είναι το πικ, άλλοι μπορεί να θεωρούν ότι θα είναι σε 5 χρόνια, άλλοι μπορεί να έχουν θεωρήσει ότι έχει ήδη περάσει. Εσείς? Εμείς όσον αφορά εμάς, για να συνεχίζουμε να επενδύουμε, θεωρούμε ότι υπάρχουν εκείνες ακόμη ευκαιρίες, ώστε με την ανάπτυξή τους να δώσουμε ένα επιπλέον added value, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτά τα returns που θα ικανοποιούν τους investors μας. Ναι, θεωρούμε ακόμη ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι ελκυστική όσον αφορά επενδύσεις σε σχέση με real estate. Να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που ήταν και το... Να αναπτύξω λίγο το αρχικό μου σχόλιο όταν μίλησα. Σκεφτόμουν όταν με καλέσατε στο πάνελ. Σκέφτηκα μέσα μου, λέω, τι είναι αυτό που πρέπει να τονίσουμε για να διαφοροποιηθούμε από το τι σημαίνει η Νοτιοανατολική Ευρώπη. Λοιπόν, θα παραλάβω αυτό που είπα πριν. Αν δείτε την Αγγλία, την Αμερική, όπου οι αγορές είναι πολύ πιο αποτελεσματικές. Υπήρξε η κρίση του 7-8, οι τράπεζες πούλησαν όλα τα δάνειά τους, έγινε recapitalization, δημιουργήθηκαν κάποια ταμεία μη εξυπηρετούμενων δανείων με κρατική υποστήριξη και η οικονομία ξαναξεκίνησε άμεσα. Το ίδιο πράγμα είναι και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Και έχουμε δει ότι όλες αυτές οι αγορές είχαν μια πολύ καλή
ανάπτυξη, όπως και η Ιρλανδία, που ήταν σε χειρότερη κατάσταση, θα έλεγα, και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Και την Ιταλία, που είναι η άλλη αγορά που η Invel δραστηριοποιείται και έχει και μια μεγάλη ομάδα εκεί. Τι σημαίνει σε αυτές τις χώρες, λοιπόν? Εδώ είναι το λεγόμενο extend to pretend. Δηλαδή, όλοι προσπαθούν να προωθήσουν το πρόβλημα παρακάτω. Δεν θέλουν να πάρουν αποφάσεις, θέλουν να γράψουν τις ζημιές που θέλουν οι τράπεζες. Και αυτή η παράταση, λοιπόν, από τη μια κάνει την οικονομία να μην έχει αυτή την όθηση που χρειάζεται. Απ' την άλλη, όμως, μεγαλώνει τον επενδυτικό ορίζοντα για groups, investors funds, όπως είμαστε εμείς, όπως είναι το ENCH και άλλους. Άρα, αυτό που, λοιπόν, θα ήθελα να πω στο συγκεκριμένο, ερώτημα είναι ότι δεν μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι η καταλληλότερη περίοδος να επενδύσει κάποιος στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, διότι υπάρχουν και γενικά ενδυμονούν κίνδυνοι στην παγκόσμια οικονομία. Απ' την άλλη, όμως, αν δείτε την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, παραμένει ίσως το μόνο κομμάτι της Ευρώπης που έχει ευκαιρίες που δεν μπορείς να βρεις αλλού. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει γίνει αυτό το correction το οποίο έχει γίνει στις υπόλοιπες αγορές. Άρα, γι' αυτόν τον λόγο και εμείς οι δραστηριοποιούμαστε αυτή τη στιγμή, όλη η ομάδα της Invel είναι σε αυτό το συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Κύριε Γκάνο. Ναι, αν μπορούσαμε να προβλέψουμε το πικ, θα ξέραμε και το αντίθετο, οπότε δεν είναι εύκολο. Αν έχω να ξαναδείξουμε τα slides που δείχνουν το investment volume και που βρισκόμαστε σε capital values. Είναι εύκολο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ναι, βεβαίως. Να πούμε ότι το Southeastern Europe γενικότερα έβλεπε τις εξελίξεις με μια χρονοκαθυστέρηση σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη ή την υπόλοιπη Κεντρική Ευρώπη. Άρα λειτουργεί κάπως έτσι. Αυτό είναι μία παράμετρος. Δεν έχουμε δει στον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά Κεντρική Ευρώπη, οι αγορές να κουράζονται. Αν σε αυτό προσθέσουμε τα funds τα οποία σηκώθηκαν, το capital raising που έγινε το 2014, 2015, 2016, το liquidity που υπάρχει στην αγορά είναι τεράστιο αυτή τη στιγμή και σε public vehicles όπως είναι οι συγμένες εταιρείες τύπου ΑΕΑΠ και σε private equity. Άρα αυτό το capital ψάχνει να βρει διέξοδο και όπως είπε σωστά ο κ. Παχρισοφόρου, οι περιοχές αυτές, οι χώρες αυτές έχουν τις πιο ελκυστικές αποδόσεις. Αν δείτε στο πάνω δεξιά διάγραμμα, είναι οι αποδόσεις που βλέπουμε στην περιοχή, την εν λόγω περιοχή, είναι οι πιο υψηλές. Ταυτόχρονα, αν πάμε στο επόμενο διάγραμμα, βλέπουμε το επίπεδο των ενοικίων σε αυτές τις χώρες. Είναι το κλασικό property clock, το επόμενο, που βλέπουμε που βρίσκονται διάφορες χώρες. Δεν φαίνονται καλά τώρα γιατί είμαστε μακριά. Το Βουκουρέστι, για παράδειγμα, στην αγορά γραφείων, τα ενοίκια είναι χαμηλά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί είναι χαμηλά. Υπάρχει supply αυτή τη στιγμή. Αλλά σαν destination γραφείων ή destination για εταιρείες που κάνουν τα BPOs, που λένε τα process outsources, IT, λογιστήρια κτλ. Που πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες, είναι πολύ φθηνό το relocation cost. Το real estate cost εκεί πέρα είναι φθηνό. Άρα, έχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα, ναι. Υπάρχει μεγάλη κατασκευαστική δραστηριότητα, πολλά developments τα οποία τρέχουν. Ακούμε τα τελευταία δύο χρόνια ότι ξύνουμε την κορυφή, να δούμε πότε θα πέσουμε, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει liquidity και υπάρχουν χρήστες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή και λόγω του Brexit. Άρα, ναι, είμαστε ψηλά, δεν ξέρουμε αν είναι το τέλος. Ίσως να πω λίγο από τη δικιά μας την εμπειρία, βλέποντας τους επενδυτές που ενδιαφέρονται. Καταρχάς, τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το προφίλ των επενδυτών που κοιτάνε γενικώς όλο το asset base, αλλά και κυρίως και τα ακίνητα. Επίσης, θα συμφωνήσω μαζί, υπάρχει ένα access of capital στην αγορά, το οποίο ψάχνει να βρει ακίνητα. Υπάρχει όμως, πιστεύω, και θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό, ένα dislocation μεταξύ των, θα έλεγα, IRRs ή το πόσο aggressive μπορεί να είναι κάποιος σε ένα διαγωνισμό. Βλέποντας λόγω χάρη που έχουν επενδυτές από την Κίνα, οι οποίοι έχουν άλλη βάση χρηματοδότησης, έχουν άλλους λόγους για τους οποίους αγοράζουν assets. Αυτό βέβαια σαν τα επέδε μας αρέσει πολύ, γιατί αυξάνει τον ανταγωνισμό, αυξάνει και τις τιμές στις οποίες επιτυχάνουμε την αξιοποίηση. Αλλά νομίζω και για εσάς είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δείτε, γιατί το κοιτάτε, φαντάζομαι, και το αντιμετωπίζετε στις διάφορες αγορές σας. Θέλει κάποιος να απαντήσει αυτό?
Δεν διαφωνώ. Απλώς το τι ήθελα να πω εμείς ως NCS, επειδή μιλάμε για νοτιοανατολική Ευρώπη και επειδή προηγουμένως λέχθηκαν δύο πράγματα αναφορικά με το local knowledge κτλ. Αστειευόμενος λένε ότι ένας ξένος επενδυτής έρθει σε μια νέα χώρα και ξεκινήσει συνεργασία σε αυτή τη νέα χώρα χωρίς να έχει τη δική του τεχνογνωσία. Λέει ότι πάω σε μια ξένη χώρα, έχω εγώ τα λεφτά, ο συνεργάτης μου τοπικός έχει όλη τη γνώση. Μετά από κάποια χρόνια αντιστρέφονται οι όροι, ο τοπικός έχει τα λεφτά και ο ξένος επενδυτής έχει την τοπική τεχνογνωσία. Έτσι, με αυτό το σκεπτικό, δημιουργούμε όπου πάμε τις δικές μας ομάδες, το δικό μας setup για να μπορούμε να έχουμε καλύτερο έλεγχο. Και για μας στρατηγικά τα επόμενα 5 με 7 χρόνια, η στρατηγική μας είναι να συγκεντρωθούμε ουσιαστικά σε τρεις χώρες, που είναι το Μαυροβούνιο, η Ελλάδα και η Κύπρος. Θεωρούμε ότι το Μαυροβούνιο αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία μέχρι το 2025 θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη από πέρσι είναι μέλος του, από πρόπερσι είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι μια χώρα που έχει τα χαρακτηριστικά της Κύπρου που τα έχουμε ζήσει μιας υποένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, από τώρα έχει το ευρώ. Έτσι θέλουμε να συγκεντρωθούμε σε αυτή τη χώρα, διότι έχει πάρα πολύ παρόμοια στοιχεία με την Κύπρο που έχουμε κάποια περαιτέρω γνώση. Η Κύπρος, γιατί πιστεύουμε ότι έχει ακόμη αρκετό περιθώριο για επενδύσεις, καθώς επίσης και η Ελλάδα, που για μένα πιστεύω ότι είναι ίσως ο καλύτερος χώρος στον πλανήτη. Υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχει η διασκέδαση, υπάρχουν οι φυσικές ομορφιές, υπάρχει η ιστορία. Για παράδειγμα, στην Κίνα, που έχουμε ταξιδέψει αρκετές φορές, η μόνη ιστορία αρχαία εκτός της κινεζικής που διδάσκεται στα σχολεία είναι η ελληνική. Νομίζω ότι αυτό λέει κάτι. Και πάω στο φόρουμ. Σε τι θέμα θέλετε να το πω? Σε αυτό που ο κ. Λαμπίδης είπε ότι ζήτησε τις απόψεις σας. Είχε πει για τον ανταγωνισμό από Κινέζους επενδυτές. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν επενδυτές και family offices και οργανισμοί από Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία ή από Κίνα, και το βλέπουμε και πολύ έντονα στην Κύπρο συγκεκριμένα, όπου το κόστος των κεφαλαίων τους είναι χαμηλότερο από το δικό μας, άρα αναμφίβολα μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Υπάρχει μια φυσικά διαφορά, σημαντική διαφορά, είναι το execution risk. Από τη στιγμή, και χωρίς να θέλω να περί αυτό λόγω, από τη στιγμή που εμείς κοιτάμε κάποιο project, αν δεν μας έρθει κάποιο ένας εξωγενής παράγοντας πολύ σημαντικός, η πιθανότητα να το ολοκληρώσουμε είναι πέρα των 90%. Ενώ όταν έχεις αντισυμβαλόμενο κάποιον που έρχεται από την Κίνα, μπορεί να λέει εγώ θα δώσω αυτό και αυτό και το άλλο και ένα καλό μπορεί να εξαφανιστεί. Άρα, εάν κάποιος λέει είναι all or nothing, θα πάω να πάρω τα πολλά λεφτά από τον Κινέζο, αλλά μπορεί να μην πάρω και τίποτα, αυτό δεν μπορούμε να το ανταγωνιστούμε. Αλλά αν κάποιος θέλει credible counterparty, κάποιος που θα κάνει deliver στο τέλος, νομίζω ότι σε αυτό το τομέα παίρνουμε μάλιστα το 10-11. Και δεν κάνω. Σίγουρα αυτό που υπόθηκε πριν, το cost of capital και η availability bank financing είναι σημαντικό. Δηλαδή αυτό που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα είναι ότι από τη μία υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι θέλουν να βάλουν λεφτά στη χώρα, να φέρουν equity, το οποίο δεν είναι και το πιο φθηνό πράγμα, έτσι, και συνήθως είναι opportunistic capital αυτό ή value add. Τα returns για να βγουν θέλουν και debt. Άρα ένα ακόμα πρόβλημα που έχει η ελληνική αγορά. Δεν βρίσκουμε εύκολα ή δεν βρίσκουν οι επενδυτές χρηματοδότηση για τα project τους. Συνεπώς, αυτοί που έρχονται απ' έξω, που έχουν λύσει ενδομηλικά ή από το εξωτερικό το θέμα της χρηματοδότησής τους, έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά και μπορούν να κινηθούν πιο ανταγωνιστικά από τοπικούς παίκτες ή εγχώριους που δυσκολεύονται να βρουν δάνεια. Ευτυχώς, οι τοπικοί θεσμικοί επενδυτές, η ΑΕΑΠ δηλαδή, βρίσκουν ευήκο αότα στις τράπεζες. Δεν ξέρω πώς τους φαίνεται το pricing το οποίο παίρνουν, αλλά για αυτούς υπάρχει finance. Αν μπορούσα να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό, το λέμε αυτό συχνά μεν και συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Ιταλία. Οι ιταλικές τράπεζες έχουν μεγάλη δυσκολία να δανείσουν αυτή την περίοδο και τα τελευταία χρόνια. Αλλά απ' την άλλη,
νομίζω ότι συστηματικά βρίσκουμε ότι ο εγχώριος δανεισμός είναι πάντα πιο ελκυστικός από τον εξωτερικό, ειδικά για μια οικονομία όπως είναι ένα χώρο όπως είναι η Νοτανατολική Ευρώπη, όπου το ρίσκο, το country risk, regional risk είναι αρκετά μεγάλο. Άρα μια ελληνική τράπεζα, μια κυπριακή τράπεζα αξιολογεί αυτό το ρίσκο πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε ξένο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή παρατήρηση. Παρακαλώ, κύριε Ανδρεόπουλε, προτιμάνετε. Ευχαριστώ. Κάνα κομπλιμέντο πριν, οπότε μην. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω και τον κύριο Παπαχριστοφόρου και τον κύριο Γκάνο για τα καλά λόγια. Το δεύτερο είναι ότι ένας Αμερικάνος χθες, ο Ρόμπερτ Κάπλαν, ο οποίος νομίζω θεωρείται γκουρού της γεωπολιτικής και έχει ζήσει και στην Ελλάδα 7 χρόνια, είπε ότι γεωφυσικά είμαστε το καλύτερο κομμάτι του πλανήτη και έχουμε ένα διαχρονικό πρόβλημα που λέγεται governance. Αυτό θέλει γενναίες για να αλλάξει. Άρα, επειδή ασχολούμαστε σε αυτή τη δουλειά, δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα τα επόμενα 5 ή 7 χρόνια. Έχω όμως δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, γιατί δημιουργεί απορίες και προχωράει στο βάθος και απαντάει πράγματα και δεν είναι ένα από αυτά τα βαρετά sessions. Εγώ νομίζω ότι οι real estate investors που έρχονται στη χώρα και παίρνουν το ρίσκο χρησιμοποιώντας μελετητές ή συμβούλους να αναπτύξουν ένα ακίνητο, παίρνουν και το ρίσκο της ταλαιπωρίας που έχει σε κάθε χώρα η δουλειά που λέγεται development. Άρα, αν θέλουν να απαλλαγούν από ένα κομμάτι αυτού του ρίσκου, ή θα πρέπει να επιλέγουν co-developers, ή θα πρέπει να αποκτήσουν την υπομονή, όπως είπε ο κύριος Σάντης, και να πάρει 5, 7 ή περισσότερα χρόνια για να δημιουργήσουν τη δική τους ανεξάρτητη ομάδα. Το development, και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Παπαχριστοφόρου, είναι δύσκολο παντού. Και η δουλειά του developer είναι εντελώς διαφορετική από τη δουλειά του real estate investor. Γιατί έχεις παραστάσεις από ένα γραφειοκρατικό σύστημα. Οι χώρες οι δυτικές που είναι ανεπτυγμένες και έχουν ψηφιοποιηθεί είναι ευκολότερες για τον developer. Αλλά ρωτήστε στο Λονδίνο το King's Cross, την Argent, πόσο εύκολα έχει περάσει μετά από 20 χρόνια. Η Ελλάδα είναι πίσω στην ψηφιοποίηση, άρα η δουλειά του developer είναι πιο δύσκολη και άρα ο investor επενδυτής, είτε είναι ξένος είτε είναι Έλληνας, θα πρέπει αυτό να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του. Και δεν το κάνω για να υποστηρίξω τον κλάδο, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξαναγεννηθούν περισσότεροι developers για να βοηθήσουν τις επενδύσεις να προχωρήσουν περισσότερο. Αναμφίβολα η χώρα, και το βλέπει κανείς σε αυτό εδώ το δωμάτιο, ότι ευκαιρίες κρύβει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι στον Ταβός οι αίθουσες είναι έτσι, δεν νομίζω ότι στο Λονδίνο οι αίθουσες είναι έτσι, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά σε αυτή τη χώρα. Εκτός από κινδύνους που δεν ελέγχουμε εμείς, όπως πόλεμοι, λοιμοί ή φυσικές καταστροφές, η χώρα έχει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό σημείο, μετά από 10 χρόνια ταλαιπωρίας, και πραγματικά όλη αυτή εδώ η οικογένεια του real estate, εάν καθίσει και συνεργαστεί, μπορεί να πετύχει εξαιρετικά πράγματα. Εσείς έχετε την εμπειρία της Ρώμης. Εμείς διανοηθήκαμε να επενδύσουμε σε ένα land development το 2013 στο Σακραμέντο, ένα μικρό ποσό με έναν ντόπιο land developer, μετά από 6 χρόνια δεν έχει κουνηθεί τίποτα. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα, η δουλειά είναι παντού έτσι, και αν δεν αποκτάς παραστάσεις και εμπειρίες, δεν μπορείς να την εξομοιώνεις με τη δουλειά του επενδυτή. Αυτά πρέπει να συνεργάζονται. Αυτά. Μα δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας. Συμφωνώ απόλυτα ότι μια συνεργασία με τους με developers που είναι είτε στην Ελλάδα ή αλλού, οι στρατηγικές συμμαχίες δημιουργούν περισσότερη δυναμική, και σίγουρα η δουλειά ενός real estate investor από ενός real estate developer είναι διαφορετική. Λέτε όμως και εσείς, και το επιβεβαιώνω το παράδειγμα σας στο Σακραμέντο, ότι συνεργαστήκατε υπό την ιδιότητα του real estate investor με ένα real estate developer, ο οποίος είχε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία και τις προσβάσεις, αν θέλετε, για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Και όμως δεν προχώρησε. Σημασία έχει, ναι,
το να χρησιμοποιήσεις ένα real estate developer με τα χίλια και είναι για μας σημαντικό να δημιουργούνται αυτές οι στρατηγικές συμμαχίες και την υπομονή ο real estate investor να την έχει, αλλά αυτό δεν αναιρεί την σημαντικότητα του να είναι πιο ξεκάθαρες οι διαδικασίες και είναι εύκολες για όλους. Να κάνω μια παρένθεση. Λοιπόν, καταρχήν θεωρώ... Καταρχήν είναι λάθος ότι μιλάω τόσο πολύ για real estate. Υπάρχει αυτό ένα πάνελ που είναι και ο κύριος Ανδριόπουλος και ο κύριος Καρδινός ομιλητές. Άρα νομίζω έχουμε κάνει λίγο hijack το δικό τους το θέμα. Αλλά μια και μιλάμε για development, νομίζω ότι έχει αποδειχθεί τα τελευταία 20-30 ότι για τα private equity funds που έχουν ένα ορίζοντα 5 με 7 χρόνια, τα developments δεν είναι το κατάλληλο τρόπος για να επενδύσουν. Διότι λίγο να κολλήσει στη διαδικασία αδειοδότηση το project, τελείωσε. You're out of your. Δηλαδή είσαι εκτός χρόνου. Άρα αυτό νομίζω για μένα είναι κάθετο. Ίσως κάποιο development το οποίο έχει μείνει στη μέση και μπορεί να το αναχρηματοδοτήσει, αυτό ναι. Αλλά τα Griffin developments γενικά, και δεν μιλάω για τις IAP που έχουν περιθώριο χρόνου απεριόριστο, μιλάω για private equity funds, είναι λάθος. Δεν πρέπει να μπαίνουν σε developments. Τελεία και παύλα. Κάποιος άλλος, παρακαλώ, θα θέλει να πει κάτι. Παρακαλώ, κύριε Μαδεβέλη. Θα ήθελα να μιλήσω στον κύριο. Είπατε ένα δισεκατομμύριο ακίνητα ή... Όχι, όχι ένα δισεκατομμύριο ακίνητα, αξία. Αξία. Και μία ερώτηση στον κύριο Σάντι. Κύριε Σάντι, όταν ξεκινούσατε αυτή τη διαδικασία της Κασιόπης, πότε είχατε υπολογίσει ότι θα μπαίνατε μέσα ή θα το κατασκευάζατε αυτό, θα ολοκληρώνατε αυτή την επένδυση κατασκευαστικά κλπ. Και θα αρχίσατε να έχετε έσοδα, ως ο σχεδιασμός των αρχικών. Να σας το βάλω διαφορετικά. Είχαμε προβλέψει πολύ περισσότερο χρόνο από αυτόν που συμβατικά είχε αναλάβει το κράτος. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν αρκετά καλή η πρόβλεψή μας. Και εντάξει, περιμέναμε ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την επένδυση από την ημέρα που είχαμε ολοκληρώσει την αγορά του ακινήτου. Σε ένα χρονοδιάστημα περίπου των 2 χρόνων να μπορούσαμε να ξεκινούσαμε. Έχει πάρει λίγο περισσότερο, δεν έχει πάρει δραματικά πολύ περισσότερο, αλλά σίγουρα περιμέναμε σε κάπως πιο μικρό χρονικό διάστημα να ξεκινούσαμε. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που έχει σημασία για μας είναι το σήμερα, το παρελθόν είναι για να παίρνουμε μαθήματα και να μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε, όχι μόνο για μας, για όλους. Είμαστε, τουλάχιστον για το έργο της Κασιόπης, σε ένα πάρα πολύ όριμο σημείο και είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί ελπίζουμε σύντομα να μπούμε στην υλοποίηση ενός έργου το οποίο πραγματικά θα είναι στολίδι για τον τόπο. Ναι, κύριε Δεύτερο, παρακαλώ. Θέλω να απαλύνω λίγο τον πόνο του κύριου Σάντι. Να σας πω ότι το 1998, όταν ανακατεύθηκα με αυτή τη δουλειά, το κτήμα Καμπά, το πήραν με το άρθρο τότε, νομίζω λεγόταν 99, 4 μεγάλοι ή 5 μεγάλοι Έλληνες κατασκευαστές. Που σημαίνει ότι καλυγόναν τον ψήλο στην ανηφόρα, όπως λένε, στη Δημοτική. 20 χρόνια μετά, αδειοδοτικά δεν είναι έτοιμο. Ένα δεύτερο πιο πρόσφατο παράδειγμα, εμείς εμπλεκόμενοι με το γήπεδο της ΑΕΚ και έχοντας κάνει άλλα 2, μας πήρε 4 χρόνια για να βγάλουμε την άδεια. Μην ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι, όπου και αν κατοικούν, αποκτούν συνήθειες. Οι Έλληνες, επειδή έχουν καταλάβει πόσο ωραίο μέρος έχουν, θέλουν να το προστατεύουν και από την αγάπη την πολύ το σκοτώνουν. Άρα έχουν αντιρρήσει, σε εισαγωγικά αυτά, άρα όλοι έχουν απόψεις και αντιρρήσεις, είτε είναι κάτοικοι, δημοτικοί, άρχοντες, κεντρική κυβέρνηση, για μία πρωτοβουλία. Δεν διαφέρει πολύ η περίπτωσή σας από αυτά που σας λέω και δεν έχετε πολύ χρόνο που ταλαιπωρήσετε, πιστέψτε με. Να νιώθετε καλά. Κύριε Αντρέπλε, μου έχετε απαλύνει πραγματικά τον πόνο. Ελπίζω όμως να μην με σκοτώσει εμένα, διότι είμαι στα 53. Ένας Έλληνας που του είπα κάποτε πριν από 4 χρόνια να κατέβουμε μαζί στο διαγωνισμό της Αφάντου, αυτό αφορά εσάς, εκείνη την εποχή έκανε business στην Κούβα. Ήταν η εποχή που άνοιγε η Κούβα και τα λοιπά. Και του λέω, συναντηθήκαμε στην Αμερική, του έδειξα το project, του άρεσε και του έκανα πρόταση να κατέβουμε μαζί στο διαγωνισμό. Και αυτός που έκανε στην Κούβα
δουλειές Έλληνας, μου απάντησε όταν του έδειξα την αφάντου «Life is too short». Ελπίζουμε να σας διαψεύσουμε, διότι πάει αρκετά καλά το project αφάντου, να σου πω. Ριχάρδο, η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, έτσι. Μια που λέμε για επενδύσεις συνολικά στην Ανατολική Ευρώπη και να μην περιοριστούμε στο real estate, βλέπουμε ένα έντονο ενδιαφέρον κυρίως στην Αθήνα και για ακίνητα και βλέπουμε και τις ΑΕΑΠ όχι μόνο σε μεγάλα ακίνητα αλλά και σε μικρά μεμονωμένα να τοποθετούνται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο είναι δικαιολογημένο αυτό. Υπάρχει κάποιος ο οποίος φοβάται για φούσκα στο συνολικό brand name Ελλάδα, γιατί βλέπουμε και πάρα πολλά ξενοδοχεία, βλέπουμε και άλλες επενδύσεις τουριστικές παράπλευρες, όταν είμαστε σε μια περίοδο που το 19 δεν έχει αρχίσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις επί των προκρατήσεων, δεν θέλω να φέρω την καταστροφή, αλίμονο, πάνω θα πάμε πάλι, αλλά φαίνεται χαμηλότερα από το 18, και όταν η Τουρκία έχει αρχίσει και ανακάμπτει, για πολλούς και διάφορους λόγους. Παρακαλώ. Καταρχήν, το θέμα ότι η ΑΕΠ ήταν και πιο μικρά ακίνητα έχει να κάνει και με το γεγονός που λέχθηκε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει αρκετό προϊόν. Άρα, από τη στιγμή που δεν έχεις μεγάλα χαρτοφυλάκια για να αγοράσεις 50-200 εκατομμύρια, αναγκαστικά κοιτάς και τα μικρότερα ακίνητα και όντως υπάρχουν κάποια πολύ αξιόλογες επενδύσεις. Κατά δεύτερο λόγο, και εγώ και λόγω της δουλειάς μου και λόγω ότι έχουμε γραφεία σε 6-7 χώρες, κοιτάμε διάφορες αγορές. Σας λέω χωρίς καμία αμφιβολία και το λέω μάλιστα και στους συμπατρώντες μου στην Κύπρο, ότι on a value basis η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι με διαφορά η πιο ελκυστική χώρα στην Ευρώπη. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε, να αυτοκτονήσουμε για να μην καταφέρουμε να πετύχουμε εδώ που βρίσκεται η οικονομία και η αγορά των ακινήτων και των NPLs, διότι πραγματικά υπήρχε ένα μεγάλο correction το οποίο δεν υπήρχε σε άλλες χώρες. Άρα, αν τα λάβουμε αυτά και αν λάβουμε ότι και η Αθήνα αλλά και η Θεσσαλονίκη είναι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες και αν δούμε ότι και οι ξένοι επενδυτές συνήθως πάνε καταρχήν στις μεγαλύτερες πόλεις, στο Λονδίνο, Μάντσεστερ, Μιλάνο, Ρώμη, Μαδρίτη, Βαρκελόνη, η Ισπάνια πάνε λίγο πιο έξω ή μάλλον θέλουν να έχουν κάποιο περισσότερο εμπειρία για να το κάνουν αυτό, είναι λογικό να υπάρχει αυτό το demand για κινητά στην Αθήνα. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ active. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Κύριε Χριστοφόρου, θα μου επιτρέψει να σας κάνω quote όταν μιλάω με επενδυτές για το πόσο low value είναι και πόσο ψηλά τιμήματα πρέπει να επιτύχουμε λοιπόν σαν τα υπέρ. Λοιπόν, δουλεύουμε όμως για σας. Σε λίγο ελπίζουμε να έχουμε ολοκληρώσει τη Μαρίνα Αλίμου. Άρα με τη Μαρίνα Αλίμου πιστεύουμε θα βοηθήσουμε να φτιαχτεί και το παραλιακό μέτωπο, μαζί βέβαια και με το ελληνικό. Φανταστείτε τώρα, αν κοιτάξει κανείς όλο το κομμάτι αυτό, ξεκινάει από το κομμάτι που είναι ο Νιάρχος και γίνεται το Εσπλανάντε και είναι πολύ ωραίο. Πάμε μετά στη Μαρίνα, η οποία έχει κιόλας αξιοποιηθεί από ιδιώτη, η οποία είναι Μαρίνα Φαλήρου και νομίζω όσοι έχετε πάει είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Προχωράμε στη Μαρίνα Αλίμου, ελπίζουμε να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό επενδυτή, ο οποίος θα την αναπτύξει πάρα πολύ. Πάμε παραπέρα λίγο, πάμε στο ελληνικό και παραπέρα έχουμε τον Αστέρα και πιο κάτω τον Γκάνες Ρολαγωνής. Άρα πιστεύω ότι συμφωνώ και απολύτως μαζί σας ότι έχει πολύ περιθώριο η αγορά, κυρίως στην Αθήνα και ευρύτερα βέβαια και με τα περιφερειακά αεροδρόμια πούμε, που θα δείτε στη Θεσσαλονίκη, το Μακεδονία να αλλάζει κιόλας, έχετε δει τα πρώτα δείγματα, στα νησιά, αυτά που γνωρίζετε και άλλα που πηγαίνετε λιγότερο, δηλαδή Σαντορίνη, Μύκονο, θα δείτε μεγάλες αλλαγές στην Πάρο. Αυτή τη στιγμή, επειδή πολλοί μου λένε, μα δεν έχουν κάνει τίποτα επενδυτές. Σας λέω το εξής. Φτιάχνουν ξανά τον αεροδιάδρομο. Νομίζω αυτό είναι πιο σημαντικό από το να αρχίσει να βλέπετε τα duty free που θα γίνουν και αυτά και πράγματα τα οποία τα βλέπετε. Οπότε θεωρώ ότι όλες οι υποδομές οι οποίες φτιάχνονται, όλες οι υποδομές οι οποίες θα έχουν πολλές επενδύσεις από ιδιώτες, θα βοηθήσουν πάρα πολύ και τη δικιά σας δουλειά να έχετε καλύτερες αποδόσεις στα ακίνητά σας. Άρα συμφωνώ μαζί σας, αγοράστε τώρα πριν είναι πολύ αργά. Κύριε Λαμπίρη, επειδή έχετε αναφέρει το θέμα των μαρίνων, πόσο κοντά είστε στο να εμπλουτιστεί σε επιλεγμένες μαρίνες με real estate, το οποίο όπως βλέπετε και σε άλλες χώρες, θα αναφέρω επειδή Μαυροβούνιο με το Πόρτο Μοντενέκρο, στην Κύπρο με τη μαρίνα της Λεμεσού, τώρα υποκατασκευή η μαρίνα της Αγίας Νάπας και ούτω καθεξής. Κύριε Σάντη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Και αυτό διότι συντονισμένα με τις διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου, καταφέραμε πρώτη φορά να πάρουμε προοδικό διάταγμα στη Μαρίνα της Πύλου, που πραγματικά μπορεί να έχετε κατοικίες, με το μοντέλο της Κύπρου, που το οποίο το πιστεύουμε πάρα πολύ και δουλεύει πάρα πολύ καλά.
Αυτό έχει ανοίξει, είναι για πρώτη φορά που έγινε και έχει ανοίξει την αγορά τώρα στη Μαρίνα της Αρετσού, την οποία ελπίζουμε τον επόμενο μήνα ή στους επόμενους 2-3 μήνες να τη βγάλουμε, θα μπορούν να έχουν κατοικίες. Οπότε νομίζω αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα. Το να έχει κατοικίες, το να έχει μπορεί να έχει shopping malls ή οτιδήποτε τέλος πάντων βλέπουμε σε μαρίνες όπως είναι στην Κύπρο ή και στην Τουρκία, τολμώ να πω, οι οποίες έχει φανταστικές μαρίνες. Και αυτό είναι το επίπεδο το οποίο πρέπει να έχουμε. Και συμφωνώ απολύτως με τον κύριο ότι αυτό εδώ δεν είναι το Νταβός και θα έπρεπε να είναι. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Βαξοφόρου όσον αφορά το πόσο φθηνή είναι η Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια πόλη 4,5 εκατομμύρια, άρα είναι η μεγαλύτερη ανατολικότερα της Αυστρίας, έτσι είναι η μεγαλύτερη πόλη. Τα capital values είναι χαμηλά, δηλαδή ένα class A office building, αν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα που έχει πουληθεί πρόσφατα, είναι στις 3-3,5 χιλιάδες ευρώ το μέτρο. Στη Βαρσοβία είναι στις 5,5-6,5 χιλιάδες ευρώ το μέτρο, άρα και τα ενίκια είναι πολύ χαμηλά στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το real estate είναι αποτέλεσμα του μάκρο, τι γίνεται σε επίπεδο οικονομίας. Άρα, αν δεν έχουμε ανάπτυξη, άρα δεν έχουμε θέσεις εργασίας, δεν θα υπάρχει ζήτηση για γραφεία. Αν δεν έχουμε ανάπτυξη, άρα μεγαλύτερο disposable income, μικρότερη ανεργία, δεν θα έχουμε αυξημένους τζίρους στο retail real estate, άρα μεγαλύτερα ενίκεια. Αν δεν έχουμε αποταμιεύσεις και χορηγήσεις, δεν θα έχουμε νέες κατοικίες. Άρα δεν πρέπει να το βλέπουμε απομονωμένο, πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και στο μάκρο. Ναι, λείπει προϊόν. Ναι, τα τελευταία 10-12 χρόνια δεν είχε χτιστεί τίποτα, ευτυχώς, και υπάρχει ανάγκη τώρα. Ναι, υπάρχουν επενδυτές, αλλά πρέπει να δούμε για την οικονομία να κινείται έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική ανάγκη για επέκταση των χώρων. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς που ήταν μαζί μας και τον κύριο Γκάνο, τον κύριο Σάντι, τον κύριο Παπαχριστοφόρου και τον κύριο Λαμπίρη. Νομίζω κρατάμε ότι τα πράγματα δεν είναι 100% όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Και επίσης κρατάμε ότι το ΤΑΙΠΕΔ χρειάζεται μαζί του τους ιδιώτες επενδυτές για να ανταλλάσσουν απόψεις και τεχνογνωσία. Και επίσης υπάρχουν και χειρότερα. Σακραμέντο, Ρώμη κλπ. Ευχαριστώ πολύ.